Τα εμβόλια που έρχονται εδώ είναι σύμφωνα με τα ραντεβού που έχουν κλειστεί. Και το νοσοκομείο το δικό μας κάνει τουλάχιστον 100-120 εμβολιασμούς καθημερινά. Εγώ μπορώ να πω ότι επειδή έχουμε επικοινωνία και κάθε μέρα στέλνουμε στη ΔΥΠΕ ποιους εμβολιάζουμε και πόσα εμβόλια κάνουμε, κοντά σε εμάς είναι μόνο η Ξάνθη, η οποία είναι πολύ πιο μικρή από εμάς, αλλά έχουν και αυτοί κάνουν αρκετό μεγάλο αριθμό εμβολίων, μόνο η Ξάνθη. Τα άλλα όλα, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα είναι πολύ κάτω από εμάς. Εμείς πάντως εμβολιάσαμε εδώ και ξεκινήσαμε, έχει πάνω από ένα μήνα, από 8 Γενάρη, έχουμε εμβολιάσει ηλικιωμένους, υγειονομικό προσωπικό και λίγος από τα σώματα ασφαλείας, γιατί όταν οι δόσεις άλλαξαν από 5 σε 6 στο μπουκαλάκι και τα ραντεβού ήταν κλεισμένα για 5 άτομα, εκεί προέκυψαν κενά. Εμείς έχουμε ετοιμάσει για το νοσοκομείο 5 εμβολιαστικά κέντρα. 4 λειτουργούμε. Η δυνατότητα του νοσοκομείου Σερών είναι 200 εμβόλια την ημέρα. Στο πολύ χαλαρό 200 εμβόλια την ημέρα. Δηλαδή στην πράξη αποδείχθηκε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και τουλάχιστον, αν υπήρχε ενδιαφέρον και τέτοιο, να κάναμε και πολύ περισσότερο. 4 εμβολιαστικά κέντρα. Σε δύο, δύο εμβολιαστικές γραμμές από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον ίδιο χώρο. Και αν μας δοθεί και το Άστρα, θα ανοίξουμε και μία ξεχωριστή γραμμή ακόμα. Από Δευτέρα δεν ξεκινάει το Άστρα? Δευτέρα. Εδώ όχι. Εδώ όχι. Ας πούμε, η σύζυγός μου έκλεισε για Νιγρίτα. Εδώ γιατί όχι? Δεν το καθορίζουμε εμείς αυτό. Δεν το καθορίζει το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει παραλάβει εμβόλια Άστρα? Όχι. Μέχρι στιγμής δεν έχει παραλάβει. Αλλά αν θα παραλάβουμε, θα ανοίξουμε καινούργια εμβολιστική γραμμή και για αυτά εδώ.